Πάμε στους λαμπερούς αστέρες του Hollywood που κατέκλυσαν το κόκκινο χαλί του φεστιβάλ κινηματογράφου της Βενετίας. Την παράσταση έκλεψαν η Emma Stone και ο Ryan Gosling. Τη διθυραμβικά σχόλια απέσπασε η νέα ταινία του Έλληνα σκηνοθέτη Γιώργου Λάνθιμου που συγκαταλέγεται ανάμεσα στα φαβορή για το Χρυσό Λέοντα. Η γιορτή του σινεμά και προάγγελος στον Όσκαρ, το Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, κλείνει φέτος 75 χρόνια και φιλοξενεί παγκόσμιες λαμπερές πρεμιέρες από τις 29 Αυγούστου έως τις 8 Σεπτεμβρίου. Ο Έλληνας δημιουργός Γιώργος Λάνθιμος επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη και στη Μόστρα με τη νέα ταινία εποχής την οποία σκηνοθετεί. Το The Favorite είναι μεταξύ των φαβορί στην κούρσα για το Χρυσό Λέοντα και ήδη απέσπασε από ξένους κριτικούς διθυραμβικά σχόλια. I am the queen, but you are mad. We've been working on this film for 9 years now until we finally got it made. So it went through a lot of variations and directions. Στο κόκκινο χαλί του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, τα φλάς των φωτογράφων τράβηξε πάνω της κατά την άφηξή της η νεαρή πρωταγωνίστρια της ταινίας του Γιώργου Λάνθιμου, η απαστράπτουσα ηθοποιός Emma Stone με τουαλέτα Louis Vuitton. Στο κόκκινο χαλί βρέθηκαν επίσης η Ολίβια Κόλμαν, ο νικητής του φετινού Όσκαρ καλύτερης ταινίας για τη μορφή του νερού Γκιγέρμο Ντελ Τόρο και οι Βρετανοί ηθοποιοί Νίκολας Χούλτ και Τζόι Άλγουιν. Incredibly rich and incredibly powerful. Στη Μόστρα τα βλέμματα μαγνήτησαν Lady Gaga και Bradley Cooper που συμπροταγωνιστούν στην ταινία «Ένα αστέρι γεννιέται». Το φιλμ που προβάλλεται εκτός συναγωνισμού αποτελεί το σκηνοθετικό ντεμπούτο για τον Cooper. Οι λαμπερές παρουσίες έκλεψαν την παράσταση στο κόκκινο χαλί και για την πρεμιέρα της ταινίας «Ρώμα» του Μεξικανού σκηνοθέτη Αλφόνσο Κουαρόν που επιστρέφει 5 χρόνια μετά την επιτυχία της ταινίας του «Gravity». Ο Γκόσλινγκ επιστρέφει και εκείνος στο Φεστιβάλ Βενετίας με την ταινία First Man, κινηματογραφική μεταφορά της βιογραφίας του Νίλ Άρμστρονγκ, του πρώτου ανθρώπου που πάτησε στο φεγγάρι, με σκηνοθέτη τον Ντέμιαν Σαζέλ, 2 χρόνια μετά τη μεγάλη επιτυχία του La La Land. Τα βλέμματα μαγνήτησε η πανέμορφη καλονή Σάρα Σαμπάιο, η ηθοποιός Ναόμι Βουότς και το σούπερ μόντελ Ιζαμπέλ Γκουλάρ με ένα ασημή σούπερ μινι φόρεμα. Η Βανέσα Ρεντγκρέιβ θα λάβει τον τιμητικό Χρυσό Λέοντα για την συνολική της προσφορά στον κινηματογράφο.